Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μια ξεχωριστή στιγμή αυτή σήμερα, απόψε εδώ στη Φλόρινα, μια πολύ συγκινητική στιγμή που το κόμμα αποκτά τα ιδιόκτητα γραφεία του σε αυτή εδώ τη σημαντική περιοχή για ηρωικούς αγώνες που έδωσε ο λαός μας, που έδωσαν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες σε αυτή εδώ τη γωνιά της πατρίδας μας, όπως άλλωστε και σε όλη την Ελλάδα. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, από βάθος καρδιάς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη συντρόφισσα Ισμήνη για αυτή τη μεγάλη προσφορά της. Να είναι σίγουροι, είμαστε όλοι σίγουροι, ότι οι αγώνες που έκαναν οι προηγούμενες γενιές θα ευοδοθούν, γιατί υπάρχουν άξιοι συνεχιστές που κάθε μέρα πυκνώνουν τις γραμμές του κόμματος και της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στις γραμμές, οργανώνονται στην πρωτοπόρα δύναμη της ελληνικής κοινωνίας, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα και εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλόρινα, συμπαρατάσσονται, συσπυρώνονται στο πλάι του ΚΚΕ στους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, παρά τις δύσκολες εποχές που βιώνει όχι μόνο ο τόπος μας, αλλά όλη η ανθρωπότητα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τη συντρόφισσα Ισμήνη να έρθει εδώ, να της δώσουμε αυτό την αναμνηστική πλακέτα εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης, εκ μέρους όλου του κόμματος. Και επίσης θα ήθελα να της δώσουμε το λεύκομα που έγινε, που φτιάχτηκε προς τιμήν των 100 χρόνων του κόμματός μας. Βέβαια, αυτές τις μέρες συμπληρώνουμε τα 101. Αλλά πάμε για το δεύτερο αιώνα, προχωράμε λίγο δυναμικά. Με πολύ αγάπη. Και εγώ έχω κάτι για εσάς. Αυτό είναι του πατέρα μου που είχε τα κλειδιά του. Δεν ξέρω πόσο παλιό είναι, από πότε το έχει. Και ανοίξτε το μέσα. Σου πλέξα κάλτσες, επειδή εγώ είμαι μεγάλη και δεν μπορώ άλλο στα βουνά να τρέχω. Σου τα πλέξα και εσένα.